Μπαμπανιούτσι, ο οποίος εκτελεί το ελεύθερο βολέ. Ο Ζουνίδης είναι αυτός που θα απομακρύνει την μπάλα. Ο Παναγιωτόπουλος θα πιάσει την κεφαλιά και έτσι θα δοθεί δυνατότητα στον Αυπακτιακό να βγει στην αντεπίθεση με τον Σταυρόπουλο. Να θέλει να υποφελθεί. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κάνει το σούτο γκολ από τον Αντώνη Σταυρόπουλο. Πολύ ωραία ενέργεια από τον Αυπακτιακό. Και με τον Αντώνη Σταυρόπουλο εκφραστεί. Οι γηπεδούχοι βρίσκουν τον τρόπο να παραβιάσουν την αιστεία του Μπαμπανιώτη. 1-0 λοιπόν στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Ήταν ο Σταυρόπουλος αυτός ο οποίος επωφελήθηκε από τις κόντρες, πιο συγκεκριμένα από μια προσπάθεια να ευνηδιάσει τον Μπαμπανιώτη με ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Νεκτάριος Ζέρβας στην εκτέλεση ενός κόρνερ από δεξιά. Ο Ζέρβας ο οποίος εκτελεί, έδιωξαν η αμυντική, μπάλα φτάνει στον Σαμσόνα ο οποίος διώχνει πάνω στον Τρίγκα. Η δυνατότητα στον Τρίγκα να πιάσει το σουτ, οι κόντρες, μπάλα πρέπει να βρει και σε χέρι, παίζεται λέει ο διαιτητής σε αυτή τη φάση. Εκεί που τρέχει να καλύψει ο Κουτελιέρης με αντίπαλο τον Νάκο. Νάκος που υποφελείται και κρατά την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Νάκος που έχει δυνατότητα να μπει μες στη μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει μια σερτή σέντρα, αλλά ο Χρήστου είναι στη σωστή θέση. Θέλει να μπει μες στη μεγάλη περιοχή ο Παναγιωτόπουλος. Βγάζει την σερτή σέντρα. Ο Ξεργένης θα φτάσει την μπάλα, δεν θα μπορέσει να τη δώσει τροχιά προς τα δίχτυα. Μεγάλη ευκαιρία που χάνεται. Ο Παναγιωτόπουλος έβγαλε μια εξαιρετική μεταβίβαση για τον Ξεργένη, αφού πρώτα πήρε την μπάλα και μπήκε μες στη μεγάλη περιοχή. Το ανοίγμα του Ζέρβα πάρα πολύ καλό για τον Ξεργένη που θα βγει ταχύτατα απέναντι από τον Μπαμπανιώτη. Όμως θέλησε να σιγουρέψει τον γκολ για τον Παναγιωτόπουλο. Να δούμε την εκτέλεση φάουλ με τον Ζαχαράκη. Ζαχαράκης που εκτελεί η κεφαλιά προς τα πίσω εκεί που ο Χρήστου μπλοκάρει εντυπωσιακά την μπάλα. Με τον Καζανά να εκτελεί το πλάγιο. Παναγιωτόπουλος που δεν έχει φανεί σήμερα περνά ωραία την μπάλα για τον Ξεργένη πάντως. Ξεργένης που βγάζει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Στάμος, η κεφαλιά του Στάμου θα πέσει και θα απομακρύνει. Θα πέσει ο Παπανιώτης, θα αποκρούσει την μπάλα και θα απομακρύνει στη συνέχεια της φάσης. Κουτελιέρης για τον Καραγιάννη, ο νεαρός στην πρώτη επαφή με την μπάλα, θέλει να βγάλει την σέντρα. Ο Παναγιωτόπουλος θα διεκδικήσει την κεφαλιά, ο ενστικτοδός ο Παπανιώτης θα παραχωρήσει κόρνερ. Είναι καλή στιγμή για τον Αυπακτιακό, από το πουθενά θα έλεγε κανείς. Το παιχνίδι έχει ανοίξει, ο Κουτελιέρης προτίμησε τον Παναγιωτόπουλο τελευταίος. Ενώ τώρα η παλιά η οποία βγαίνει συνεχίζει το παιχνίδι. Λέει θέλει να πλασάρει πάνω από το ζώδιο δοκάρι του Χρήστου. Η μεγάλη ευκαιρία που χάνεται για το Λεόφυτο με τον Τσιούνι. Το πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε για την ομάδα του Λεόφυτου. Τελικά Παναγιωτόπουλος σε μια καταμέτωπον προσπάθεια. Θέλει να μπει μες στη μεγάλη περιοχή. Θα βγει ο Μπαμπανιώτης και θα μπλοκάρει την μπάλα. Έκοψε προς τη στιγμή ο Καραμανούλης, Τσιούνις όμως κρατά την μπάλα στην κατοχή. Τώρα πέφτει κάτω αλλά μεταβάζει για τον Ζαχαράκη. Παλιά του Ζαχαράκη για τον Βούρτσα ο οποίος βγαίνει απέναντι στον Χρήστου. Σε μια παρόμοια φάση με αυτή το 77 με τη διαφορά ότι ο Βούρτσας δεν έπεσε. Νάκος. Έγινε το λάθος. Κουτελιέρης θέλει να βγει μόνος του. Θα μπει μες στη μεγάλη περιοχή ο Κουτελιέρης. Θα κάνει και το σουτ. Την μπάλα θα περάσει out. Η πιο ωραία στιγμή. Τέτοιες φάσεις είναι αυτές οι οποίες ξεσηκώνουν τον κόσμο στην κερκίδα. Ήταν μια πολύ ωραία ενέργεια από τον Ανδρέα Κουτελιέρη που ανάγκασε τους φιλάθλους Αυπακτιακού να σηκωθούν και να χειροκροτήσουν.